Τώρα θα καλέσουμε τον προηγούμενο της Ιεράς Μονής Μεγάλο Μετεώρου, πατέρα Αθανάσιο, για ένα χαιρετισμό πριν προχωρήσουμε στους ομιλητές. Ευλογημοτάτη κυρία Κοσμήτο, σεβαστέ μας λίγο πατέρα Σαράνη, σεβαστοί πατέρες, ευλογημότατοι κύριοι καθηγητές, αξιότιμοι κύριοι διοργανωτές και εισηγητές, αξιότιμοι κύριοι Παπα-Νικολάου, συντονιστή της ημερίδας, αγαπητοί συνέδριοι. Θα θέλαμε καταρχήν να συγχαρούμε θερμά την εστία πατερικών μελετών για τη διοργάνωση της απόψινής ημερίδος που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και για την πρωτοβουλία της αυτή να αναδείξει τις ποικίλες παραμέτρους ενός τόσο φλέγοντος ζητήματος όπως αυτό της νέας παγκόσμιας τεχνολογικής φυλακής, στην οποία μας οδηγεί η σχεδιαζόμενη κάρτα του πολίτη. Θα θέλαμε επίσης να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για την τιμητική πρόσκληση να συμμετάσχουμε και να απευθύνουμε χαιρετισμό στην εκδήλωση αυτή και να καταθέσουμε στον ελάχιστο αυτό χρόνο κάποιες σκέψεις μας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η σύγχρονη οικονομική, πολιτική και κοινωνική δίνη στην οποία βρίσκεται ο ελληνικός λαός και η αφόρητη πίεση η οποία βιώνει θεωρήθηκε, όπως δείχνουν τα πράγματα από τους κυβερνώντες και τους υπερεθνικούς εντολείς τους, ως κατάλληλη ευκαιρία για την υπαγωγή του στο Διεθνές Ηλεκτρονικό Σύστημα Φακελώματος και Ελέγχου μέσω των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων με τη λεγόμενη κάρτα του πολίτη που προαναγγέλθηκε από την ελληνική κυβέρνηση. Πρόκειται για έναν από τους βασικούς σχεδιασμούς της νέας τάξης πραγμάτων για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων, των ενεργειών, των κινήσεων, των επιλογών, των πολιτών με σκοπό την πολυγέτηση των προβλημάτων τους ή την παγίδευση και την ενοχοποίησή τους. Ένα τέτοιο πανίσχυρο συγκεντρωτικό ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών και ελέγχου που θεμελιώνεται με την επιβολή των ηλεκτρονικών καρτών και ταυτοτήτων δεν αποτελεί μονομερή επιλογή και εφαρμογή, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο μιας γενικότερης πολιτικής και σκοπιμότητας την οποία εξυπηρετεί. Είναι η γενικότερη πολιτική της παγκοσμιοποίησης και της παγκόσμιας διακυβέρνησης που τόσο πολύ συζητείται και προβάλλεται στις μέρες μας και στη χώρα μας. Είναι η πολιτική της ομογενοποίησης των πολιτισμών, της εξάλληψης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των λαών, της παραχάραξης της ιστορίας τους και της άμβλησης της εθνικής τους συνείδησης. Επιλογές και τακτικές που εφαρμόζονται συστηματικά πλέον στην πατρίδα μας και που εντάσσονται στο διεθνές αυτό σκηνικό της παγκοσμιοποίησης. Τα διεθνή κέντρα εξουσίας που έχουν επιβάλει τη δική τους οικονομική και πολιτική κατοχή της χώρας μας υπολογίζουν, όπως φαίνεται, στην ανεκτικότητα του ελληνικού λαού που ενέδιδε επί δεκαετίες τον επεγμό και την εκμετάλλευσή του από το πολιτικό σύστημα και πιστεύουν ότι κατά τον ίδιο τρόπο θα εντώσει και στην επιχείρηση για την καταστρατήγηση των προσωπικών του δικαιωμάτων, τη φαλκίδευση των ελευθεριών του, την προσβολή και την αλλίωση της ιδιοξουσίας και της ταυτότητός του. Είναι φανερό πως οι εξουθενωμένοι οικονομικά και κοινωνικά Έλληνες πολίτες θεωρήθηκαν εύκολη λύα για να πειραματιστούν τα διεθνή κέντρα εξουσίας και οι σχεδιαστές της νέας τάξης πραγμάτων. Είναι δεδομένο βεβαίως ότι οι πολίτες της χώρας που γέννησαν τη δημοκρατία και οι οποίοι έδωσαν ηρωικούς αγώνες για την προάσπιση και τη διατήρησή της, οι πολίτες της αιματοβαμμένης από αγώνες για την ελευθερία πατρίδας, οι ενεργοί και συνειδητοποιημένοι Έλληνες πολίτες που σέβονται τον εαυτό τους και διατηρούν την ιδιοπροσωπεία τους, δεν είναι σε καμιά περίπτωση διατεθειμένοι να εκχωρήσουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους. Είναι δεδομένο ότι οι Ορθόδοξοι Ρωμοί, οι γαλουπτημένοι στα νάματα της πίστεως και της παραδόσεως του έθνους μας, δεν θα πρέπει να επιτρέψουν να καταστεί ο λαός μας υποχείριο των ισχυρών της νέας εποχής και της νέας τάξης πραγμάτων. Το παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης με το πρόσχημα της συνεργασίας και του εξυγχρονισμού οδηγεί στον ολοκληρωτισμό
σε ένα σύστημα παγκοσμίου ελέγχου και συνόμωσης. Στην Ορθόδοξη παράδοση, το Θεόρτο το αγαθό της ελευθερίας καθιστά τον άνθρωπο κυρίαρχο των αποφάσεων και των ενέργειών του. Αντίθετα, το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου τον παρακολουθεί, τον καθοδηγεί και τον εξαναγκάζει σε προκαθορισμένες αντιλήψεις και συμπεριφορές. Το ανθρώπινο πρόσωπο υποβιβάζεται και αρχοποιείται. Ο άνθρωπος χάνει την προσωπική του αξία και ιδιαιτερότητα, δεν κρίνεται και δεν αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή προσωπικότητα με ιδιαίτερο χαρακτήρα, προσόντα, αρετές και αδυναμίες, συναισθήματα, συνήθειες και συμπεριφορές, αλλά ως δείκτης και αντικείμενο στις ηλεκτρονικές λίστες προτιμήσεων των πολιεθνικών, ως χρήστης υπηρεσιών και πληροφοριών. Ο άνθρωπος από εικόνα Θεού, πληκτισμένος με ελευθερία, αυτεξούσιο και λογική, καταντά ηλεκτρονικό προφίλ του συστήματος ελέγχου και παρακολουθήσεώς του. Και όλα αυτά στον βωμό των εξυπηρετήσεων, των διευκολύνσεων, των ανέσεων, στον βωμό του κατανοητισμού, της ευμάρειας, της ευδαιμονίας, του κέρδους, στον βωμό μιας ψευδεπίγραψης ασφάλειας, μιας εξαποθηκευμένης ευτυχίας, μιας αλωτριωμένης και μεταραγμένης ζωής. Το είχε άλλωστε διατυπώσει τόσο εύστοχα και προφητικά πολύ πριν ο μεγάλος Ρώσος Ορθόδοξος συγγραφέας Φιοντόρτος Δοργεύκη στον απαράμιλο μύθο του, το μύθο του μεγάλου ιεροξεταστή. Καμιά επιστήμη δεν θα τους δώσει ψωμί όσο θα μένουν ελεύθεροι, μα στο τέλος θα έρθουν να καταθέσουν την ελευθερία τους στα πόδια μας και θα μας πούν «Κάντε μας σκλάβους, μα χορτάστε μας». Ας μη θεωρηθεί από κανέναν η παρούσα συγκυρία της οικονομικής κρίσεως ως μια καλή ευκαιρία για να επιβάλλουν ανελεύθερες πολιτικές και πρακτικές στη ζωή των πολιτών. Μπορεί ο λαός μας να υπομένει οικονομικά μέτρα, μνημόνια, δούνου του, η ψυχή του όμως δεν την πουλά, την ελευθερία του δεν την εφορεί, τα δικαιώματά του δεν τα αποφεύγει, ούτε τα απεμπολεί. Οι Ορθόδοξοι Έλληνες, οι ελεύθεροι πολίτες αυτής της χώρας δεν θα πρέπει να παραλάβουν ηλεκτρονικές κάρτες που θα τους οδηγήσουν δέσμους σε ένα ανελεύθερο καθεστώς συγκεντρωτισμού και ελέγχου. Για όλους αυτούς τους λόγους αρνούμαστε την εισαγωγή μας σε ένα τέτοιο ολοκληρωτικό σύστημα συγκεντρωτισμού και ελέγχου που περιστέλει την προσωπική μας ελευθερία, υποβαθμίζει και υποτιμά την προσωπικότητά μας, αλλοιώνει και διαβρώνει τα κύρια χαρακτηριστικά της ιδιοπροσωπίας και της αυτοσυνειδησίας μας και περιθωριοποιεί και καταργεί την ελληνοορθόδοξη πίστη και παράδοσή μας και εν τέλει περιορίζει τη δυνατότητα του ελεύθερου αυτοπροσδιορισμού μας και της ελεύθερης επιλογής μας σε κέρια ζητήματα της προσωπικής μας ζωής και σωτηρίας. Κατά συνέπεια, αρνούμαστε την παραβίαση αναλόγων καρτών, κάρτα πολίτη, κάρτα αποδείξεων και άλλες, είτε αυτές περιέχουν το 666, είτε όχι. Και ζητούμε από την κυβέρνηση την άρση των αντίστοιχων μέτρων εφαρμογής τους. Σας ευχαριστώ πολύ.